Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε στο Μια Γρήγορη Ματιά. Σήμερα θα κάνουμε μια γρήγορη ματιά και θα πούμε και για το αν αξίζει ή όχι το Hotel Transylvania Scary Tale Adventures. Για όσοι το γνωρίζουν λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ακολουθεί τη σειρά Hotel Transylvania. Ένα παιχνίδι για μικρά παιδιά κυρίως. Για μια ακόμη φορά η Outright Games βγάζει ένα παιχνίδι παιδικό franchise και παιδικό φυσικά. Μιλάμε για 6 ώρες περίπου gameplay σε ένα 3D platformer, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον με όλες τις ιστορίες τις οποίες θα υποθούν μέσα καθώς το παίζετε. Βέβαια, μαζί με τα θετικά του έχει και τα αρνητικά του σε αυτό. Λόγω το παιχνίδι βασίζεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, είναι αποκλειστικά μικρότερη ηλικία. Τι σημαίνει αυτό? Πας μπροστά, μαζεύεις νομίσματα, βρίσκεις chest, μαζεύεις κάρτες, ψάχνεις τα κλειδιά σου, ξεκλειδώνεις την πύλη, πας στην επόμενη περιοχή και κατά το διάστημα αυτό εμφανίζονται κάποιοι εχθροί ή κάποια βάζα τα οποία πρέπει να τα σπάσεις και να τους νικήσεις. Πρακτικά αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καθώς τα μαζεύεις λοιπόν, αυτά είναι καθαρά μόνο και μόνο. Δεν υπάρχει κάτι να αγοράσεις και τα levels γενικά δεν χρειάζονται να ξεκλειδωθούν κάπως εκτός να τελειώσει ένα level. Πρακτικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με μικρά παιδιά. Οπότε, αν όσοι από εσάς έχετε φίλους που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία ή έχετε ένα παιδί εσείς οι ίδιοι ή κάποιο ξαδερφάκι, κάποιο ανιψάκι, το οτιδήποτε, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε, το Hotel Transylvania, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το έχει δει το Animated. Εκτιμώ τις προσπάθειες της Outright Games και φυσικά γιατί να ευχαριστήσω για την Bandai Namco για την παροχή του τίτλου, μιας και όλα τα παιχνίδια της Outright Games μας έρχονται μέσω της Bandai Namco. Εκτιμώ το γεγονός ότι η Outright Games βγάζει παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν με παιδικά franchises. Είναι πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά και κυρίως, όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με μικρά παιδιά και το target group τους δεν έχει καμία σχέση με το target group του ανθρώπου που έκανε review το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε αυτά από εμένα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο παιχνίδι, παραμυθένιο στην ουσία, έτσι ώστε είναι κάτι καλό που εταιρείες και στούντιο σαν το Outright Games βγάζουν παιχνίδια τέτοιου τύπου με τόσο όμορφα γραφικά και τόσο ρεαλιστικά μπροστά σε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, ώστε να μπορέσουν τα μικρά παιδιά να παίζουν παιχνίδια με γραφικά και σιγά σιγά να καταφέρουν και να παίζουν και πιο μεγάλα παιχνίδια και να προσαρμόζονται σιγά σιγά στο gaming. Αυτά λοιπόν από μένα, θα σας αφήσω λίγο gameplay του παιχνιδιού ακόμα ώστε να τελειώσει το παιχνίδι και το βίντεο παράλληλα μαζί με την πίστα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ την Bandai Namco και την Outright Games για την παροχή του τίτλου.